Μετά από μια ανακαίνιση που κόστησε 22 εκατομμύρια ευρώ, το Μουσείο Maurits House της Χάγης είναι και πάλι ανοιχτό για το κοινό. Το πιο εμβληματικό έργο του μουσείου δεν είναι άλλο από το «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» του Johannes Vermeer, το οποίο ξαναπήρε τη θέση του στο μουσείο μετά από μια παγκόσμια περιοδία που έκανε σε Ιαπωνία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης τα τελευταία δύο χρόνια. Το κορίτσι με το μαργαριταρίνιο σκουλαρίκι που αποκαλείται από πολλούς ως η Μόνα Λίζα του Βορρά είναι το έμβλημα του Maurits House. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Είναι παγκοσμίως γνωστό, ήταν ένας εξαιρετικός πρεσβευτής κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδίας. Μπορεί ο κόσμος να έρχεται για το κορίτσι, αλλά μένει να δει και το υπόλοιπο μουσείο. Το Maurits House έχει ανεκτήμητους θησαυρούς, ανάμεσα τους αριστουργήματα της ζωγραφικής του 17ου αιώνα, του χρυσού δηλαδή αιώνα της Ολλανδικής τέχνης. Περίπου 800 έργα αποτελούν το βασικό κορμό της μόνιμης συλλογής, τα οποία υπογράφουν οι σημαντικότεροι δημιουργοί, όπως για παράδειγμα ο Ρέμπραντ, ο Φραντς Χάλς, ο Γιάν Στέεν, ο Πέτερ Παλ Ρούμπενς. Πριν κλείσει για τις εργασίες ανακαίνησης το 2012, το Μουσείο της Χάγης δεχόταν περίπου 230.000 επισκέπτες το χρόνο. Υπάρχει κάτι στην Ολλανδική ζωγραφική του Χρυσού Αιώνα που την κάνει πολύ προσιτή. Είναι έργα που δεν είναι τεράστια, αναπαριστούν ιστορίες και αντικείμενα που ακόμη και σήμερα έχουν κάποια θέση. Κατά κάποιο τρόπο κοιτάς μέσα από το φακό της ιστορίας, αλλά καταφέρεις να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου, το περιβάλλον σου και όλα αυτά που σου συμβαίνουν μέσα σε αυτούς τους πίνακες. Είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία. Το μουσείο ήταν στο παρελθόν το σπίτι του Τζον Maurits, τον Νασάου, που είχε κάνει καριέρα σαν κυβερνήτης των Ολλανδικών Αποικιών στη Βραζιλία. Κατασκευάστηκε μεταξύ 1636 και 1641. Το 1820 αγοράστηκε από την Ολλανδική κυβέρνηση και σύντομα μετατράπηκε σε μουσείο.